το έχεις, δεν θα μπορείς να κάνεις καμιά συναλλαγή. Δηλαδή δεν θα μπορείς να πάρεις το μισθό σου, γιατί ο μισθός σου βρίσκεται στην τράπεζα. Η σύνταξη βρίσκεται στην τράπεζα, τη βάζει το κράτος. Τα πάντα γίνονται μέσω τραπέζης, οποιαδήποτε συναλλαγή. Και δεν είδατε τώρα, πάνε να τα συνδέσουν όλα. Και τις ταμιακές μηχανές πάνε να τις συνδέσουν. Λόγω της κάρτας του πολίτη και τη φοροκάρτα, να τις συνδέσουν με την τράπεζα, την εφορία. Ταυτόχρονα να γίνουν, όπως λέει, online. Οπότε κανείς να μην μπορεί να φοροδιαφεύγει. Αλλά δεν θα μείνει στην κάρτα. Θα περάσει, λέει, η γραφή δεν μιλάει για κάρτα. Η γραφή μιλάει για το χέρι και το μέτωπο. Άρα οι κάρτες είναι ένα προστάδιο. Το τελικό προστάδιο πριν περάσουν. Άρα έχουμε μία οικονομική συναλλαγή. Άρα, αδέλφια μου και πατέρες και γερόντισες και αγαπητοί μου αδελφοί, τι προβλέπει, τι βλέπει ο Ιωάννης? Για να δούμε τι βλέπει. Ο Ιωάννης βλέπει μπροστά του ένα θηρίο με 7 κεφάλια, 10 κέρατα, και τι κάνει μετά? Βλέπει ότι δίνουν στους ανθρώπους για να έχουν οικονομικές συναλλαγές ένα χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο. Άρα κάπου θα βάζω το χέρι μου, εκεί που βάζουμε την κάρτα σήμερα, για να μπορεί το χέρι να τραβάει τα χρήματα επάνω, όπως θα τραβάει η κάρτα. Και μετά θα πηγαίνω, όταν πληρώνω, θα ξαναβάζω το χέρι σε κάποια ταμιακή μηχανή, όταν αγοράσω ένα πουκάμισο, όταν αγοράσω τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ, θα το ξαναβάζω για να μου βγάζουν χρήματα. Θα βάζει και θα βγάζει. Όπως κάνει η κάρτα ακριβώς. Παίρνεις από το μηχάνημα, γεμίζει η κάρτα χρήματα, μετά πας κοιμάσαι σε ένα ξενοδοχείο ή πας στο σούπερ μάρκετ, αγοράζεις, δίνεις την κάρτα και βγαίνουν τα χρήματα. Αντί της κάρτας, εδώ λέει ότι θα είναι το χέρι ή το μέτωπο. Γιατί το μέτωπο? Διότι υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να είναι κουλός, να μην έχει χέρια. Και το σκάνερ σήμερα εξηγείται. Το σκάνερ δεν μπορεί να το βάλει στο πόδι εύκολα, να σηκώνει ο άλλος στο ταμείο το πόδι. Είναι πιο εύκολο να πάει με το κεφάλι και να περάσει το σκάνερ. Και γι' αυτό λέει το μέτωπο. Το χέρι είναι εύκολο, αλλά άμα είσαι ανάπηρος και δεν έχεις χέρια, είσαι παράλυτος. Και έτσι είναι απαραίτητο να το έχεις και στο κεφάλι. Αλλά και για ένα άλλο λόγο. Γιατί το έχεις στο χέρι. Και αν πάθεις ένα τύχημα και κοπεί το χέρι, τι θα γίνεις? Εσύ ζεις. Χωρίς χέρι ζεις. Άρα κάνεις οικονομικές συναλλαγές. Οπότε ας το έχεις και στο κεφάλι, γιατί αν χάσεις και το κεφάλι, τότε σταματάς τις οικονομικές συναλλαγές. Δεν χρειάζεται το νούμερο. Λοιπόν, τι βλέπει ο Ιωάννης και μας προλέγει προ 2000 ετών? Μπορείτε να... Κυρίως γινότανε μέσω τροφίμων. Μετά άλλαξε ο τρόπος συναλλαγής. Ήρθε το χρήμα. Όταν ήρθε το χρήμα, δίναμε χρήματα και παίρναμε το είδος. Τώρα ξανά έχει αλλάξει ο τρόπος συναλλαγής χρημάτων. Πώς είναι τώρα ο τρόπος συναλλαγής? Κάρτα. Δίνεις την κάρτα και παίρνεις. Ο Ιωάννης βλέπει ότι και αυτός ο τρόπος θα αλλάξει. Και πώς θα γίνει? Θα γίνει, λέει, με το χέρι. Θα γίνονται όλες οι συναλλαγές με το χέρι. Αλήθεια, να ρωτήσω το εξής. Ποιος αλλάζει και έχει το δικαίωμα? Δηλαδή ποιος είπε ότι αντί να έχετε βιβλιάριο για την τράπεζα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα?
τη Mastercard. Ποιος το είπε αυτό? Άλλαξε τον τρόπο συναλλαγής. Το κράτος ή η τράπεζα? Ποιος έκανε? Η τράπεζα. Η τράπεζα το κάνει. Άρα η τράπεζα αλλάζει τον τρόπο συναλλαγής. Άρα η τράπεζα, για να εξασφαλίσει αυτά τα οποία θέλει, να μην χάσει, γιατί βλέπετε τώρα τι γίνεται με τις τράπεζες, τα είπαμε στην αρχή, βλέπετε τώρα τι γίνεται. Η τράπεζα λοιπόν, για να μην χάσει, θα σου πει: εγώ δεν διακινδυνεύω το χρήμα μου. Όλες οι συναλλαγές θα γίνονται και θα το επικυρώσει το κράτος με ένα χάραγμα στο χέρι. Θα είναι μικροτσίπ, θα είναι κάτι άλλο που θα μπει στο χέρι, θα το δούμε την ώρα που θα το πούνε και θα το αποφασίσουν. Άρα η εντολή θα μας έρθει από τις τράπεζες και θα δώσει ένα περιθώριο, όπως έδωσαν από τη δραχμή για το ευρώ, έτσι θα δώσουν ένα περιθώριο ότι πλέον οι συναλλαγές μετά το έτος τάδε θα γίνονται δια το χιερός και δια του μετόπου. Αυτό που σας λέω έχει συζητηθεί ήδη έχει συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Τμήμα Οικονομικών. Παρίστατο τότε ο νομικός σύμβουλος της ελληνικής κυβερνήσεως, ο Γιώργος Κλωτσόνης, παρίστατο στη συζήτηση, όπου σηκώθηκε, αν θυμάμαι καλά, ο Γερμανός υπουργός ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, οικονομικών, ο οποίος είπε, για να προχωρήσουμε, να μην έχουμε φοροδιαφυγή, δώστε το χάραγμα τώρα στο χέρι. Και πάγωσαν οι υπόλοιποι υπουργοί, το θέμα έμεινε εκεί. Αυτά τα έχει καταθέσει ο νομικός σύμβουλος, ο κύριος Κλωτσόνης, που ήταν της ελληνικής κυβερνήσεως, τα έχει καταθέσει και στην Ιερά Σύνοδο. Εγώ τα είδα από έγγραφο της Ιεράς Συνόδου. Και τα είπε και σε ραδιόφωνο και έχω τη γνήσια φωνή του μαγνητοφωνημένη και μάλιστα την έχω βάλει και στο διαδίκτυο και υπάρχει. Δηλαδή το συζητήσανε ήδη να πάει στο χέρι. Άρα οι τράπεζες θα κάνουν τη δουλειά και θα το επικυρώσει το κράτος. Θα επικυρώσει το κράτος. Έτσι δεν θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Γιατί η κάρτα κλέβεται. Το γράφουμε από το 83. Θα σου πούνε την κάρτα, την έχασες. Εδώ ξεχνάμε το κινητό μας που το έχουμε βάλει. Και λες που το έβαλα το κινητό. Τ' άφησα εκεί, πήγα στην τουαλέτα, τ' άφησα στην τουαλέτα, όχι. Τ' άφησα στην τραπεζαρία, όχι. Πού, όπως στην καφετέρια θα είναι που πήγα, ή στις φιλενάδες στο σπίτι, ή στο φίλο το σπίτι. Δεν θυμάσαι που τ' άφησες και το ξεχάσεις και το χάνεις. Ή στο κλέβουνε. Σου πήραν την τσάντα, σου πήραν και την κάρτα. Και αν τυχόν μπει κάποιος μέσα στο σπίτι και σου πάρει την κάρτα και έχεις χρήματα μέσα και με ένα σπρέι σε κοιμήσει, έχει πάει, έχει κάνει την ανάληψη, σου την ξαναφέρνει πίσω άδεια και όταν εσύ ξυπνήσεις η κάρτα δεν θα έχει ούτε μία. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος θα αλλάξει το σύστημα για να μην πάμε στην κάρτα, και θα δείτε ότι δεν θα πάμε στην κάρτα, ο Γέρο Παΐσιος έλεγε βιάζονται. Βιάζονται, μου το είχε πει προσωπικά σε μένα, Πάτερ Νεκτάριε. Και δεν θα προλάβουν την κάρτα. Θα πάνε απευθείας στο χέρι. Θα ζητήσουν απευθείας στο χέρι. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν με τέτοια ταχύτητα, αδέλφια μου, που δεν το προλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν, εκεί που λέει και ποιεί το θηρίον, το θηρίο θα κάνει πλούσιους και μεγάλους, φτωχούς και τα λοιπά, ώστε να τους δώσουν. Ποιος να τους δώσει? Οι τράπεζες. Το θηρίο θα κάνει τις τράπεζες να δώσουν το χάραγμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Άρα οι τραπεζίτες. Καλώς τους τραπεζίτες τώρα. Από πού εξαρτάται η οικονομία?
της τράπεζας. Ποιοι κανονίζουν τα της οικονομίας? Ποιες? Έχουν και ένα όνομα. Άλλοι τους λένε το κογλίφους, άλλοι τις λένε αγορές. Άλλοι τις λένε αγορές. Ακούω λοιπόν τον κύριο Βενιζέλο, τον υπουργό, τον παγκόσμιο έλεγχο. Και τον ακούσατε τι είπε ο Πάπας πάλι προχθές? Α, είπε λοιπόν η Μέρκελ στον Πάπα, προσευχηθείτε λέει αγιότατε, διότι οι αγορές δεν πρέπει να πάρουν τη διακυβέρνηση των λαών. Εάν χάσουν οι πολιτικοί, οι εκλεγμένοι, τη διακυβέρνηση και υποταχθούμε στις αγορές, τότε καταλύεται η δημοκρατία. Θα κάνουν οι αγορές κουμάντο στα έθνη. Και ήδη κάνουν. Μα σε εμάς κάνουν τώρα. Αν αυτό γίνει και στην Ιταλία, στην Ισπανία, και αρχίσει και γίνει ντόμινο υπόθεση, θα γίνει παγκόσμιο οικονομικό κράχ και οι αγορές θα πάρουν τα πάνω τους. Και θα αρχίσουν αυτές να κυβερνάνε. Τα κέρατα αείδες Ιωάννη, βασιλίσεις είν. Βασίλειον ουκ έχουσι, αλλά έχουσιν εξουσίαν ο βασιλέος. Τα 10 κέρατα αείδες Ιωάννη δεν είναι, είναι βασιλείς, αλλά δεν έχουν βασίλειο, δεν κυβερνάνε χώρες, αλλά έχουν δύναμη βασιλέως. Τα 10 κέρατα. Πόσοι είναι οι τραπεζίτες αυτοί? Μπείτε μέσα να δείτε που συνεδριάζουν κάθε φορά στην Ελβετία, στην πόλη Βασιλεία. Βασιλίσσιση. 10. 10 είναι. Και τα 3 κέρατα έπεσαν, λέει ο Δανιήλ. Τα πιο ισχυρά προσκύνησαν όταν βγήκε ένα άλλο κέρατο μικρό, που είναι ο Αντίχριστος. Και ο Αντίχριστος λέει θα υποκύψουν όλα. Αλήθεια, πόσοι είναι οι οίκοι? 3. Τι οίκοι εδώ? Οίκοι και οι τους 3 είναι εβραϊκοί, οι 3 εβραϊκοί οίκοι. Ολόκληρη Ευρώπη δεν έχει δικό της ευρωπαϊκό οίκο. Εδρεύουν όλοι στην Αμερική. Η Κίνα προσπαθεί τώρα να κάνει και δεν την αφήνουν. Δεν την αφήνουν οι οίκοι. 100 χρόνια. Και τώρα τα τελευταία χρόνια βλέπετε από πού εμείς εξαρτώμεθα για πτώχευση, εάν πουν και οι άλλοι δύο οίκοι ότι πτωχεύσαμε. Θα τυναχθεί η συμφωνία, έστω και αυτή που έγινε, με τις συνθήκες που έγινε, και αυτή θα τυναχθεί στον αέρα. Και θα πάμε σε ανώμαλη προσγείωση. Θα γίνει κέρατα λοιπόν, λέτε, είναι όλων των λαών, οι οποίοι αυτοί οι 10 θα αποφασίσουν, αφού είναι τραπεζίτες, πότε θα αλλάξει το οικονομικό σύστημα. Κέρατα θα κάραγμα στο χέρι και παίρνουμε, αυτοί αποφασίσουν. Εκείνη η έδρα, η βασιλεία της Ελβετίας, και είναι 10 και τα ονόματά τους, μπείτε να το δείτε. Υπάρχουν στο διαδίκτυο. Και συνεχίζω, αδέλφια μου. Πώς ονομάζεται η επιχείρηση όταν μπήκε ο Ατίλας, οι Τούρκοι μέσα στην Κύπρο, τον ονόμασαν επιχείρηση Ατίλα. Και μας πήρε να ονομάσει την επιχείρηση που κάνουν εκεί κάτω ευρωαμερικάνικες εταιρείες και από πίσω είναι οι 10 τραπεζίτες. Από πίσω είναι οι 10 τραπεζίτες. Πώς την ονομάσανε την επιχείρηση αυτή που βγάζουν τώρα
το υγραέριο, πετρέλαιο, τι θα βγάλουν εκεί στην Κύπρο. Πώς λέτε ότι την ονομάσαν την επιχείρηση αυτή? Λεβιάθαν. Το έχω και εδώ παρακαλώ. Σε σχέδιο. Το οποίο είναι ο χάρτης του Ισραήλ, η Κύπρος απέναντι. Και εδώ γράφει το κοίτασμα Λεβιάθαν. Εδώ είναι. Λεβιάθαν. Μιλάνε για το κοίτασμα σε σχέδιο, το οποίο είναι ο χάρτης του Ισραήλ, η Κύπρος απέναντι, και εδώ γράφει το κοίτασμα Λεβιάθαν. Εδώ είναι. Λεβιάθαν. Μιλάνε για το κοίτασμα Λεβιάθαν. Όταν τα άκουσα το κοίτασμα Λεβιάθαν, παραξενεύτηκα και προβληματίστηκα και λέω, πού το θυμάμαι αυτό το όνομα? Κάπου το θυμάμαι αυτό το όνομα. Και θυμάμαι όταν διάβαζα μία δαιμονισμένη και μίλαγε ο δαίμονας. Και όταν το ρώτησα ποιον το σώμα όνομα στο διάβολο, Λεβιάθαν. Και θυμήθηκα ότι ήταν όνομα διαβόλου. Θυμήθηκα μετά ότι και ο Ιώβ στο κεφάλαιο 40 μιλάει στο μασορητικό κείμενο, μασόρα λέμε το εβραϊκό κείμενο, και λέει, βγαίνει λέει, έρχεται το θηρίο Λεβιάθαν. Τι σημαίνει θηρίο Λεβιάθαν? Είναι το θηρίο το αναβαίνον εκ της θαλάσσης. Αυτό σημαίνει Λεβιάθαν. Είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει θηρίο που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Αλήθεια, όταν κάνετε γεώτρηση, το πάνω μέρος, ξέρετε πως το λέμε τις γεώτρησης, που βγάζουμε και νερό, όχι μόνο και μες στη θάλασσα όταν βγάζουν πετρέλαιο, αυτές οι πλατφόρμες, ξέρετε πως τις λένε? Κεφαλές της γεωτρήσεως. Κεφαλές. Ξέρετε, εάν πετύχουν το κοίτασμα και βρουν αρκετό, πόσες κεφαλές θα βάλουν? Δηλαδή πόσες τρύπες θα κάνουν? 7. 7 των αριθμών. Και από μέσα θα βγει πλούτος. Είτε είναι υγραέριο, είτε είναι πετρέλαιο, θα δώσει στις αγορές, στους 10 τραπεζίτες δύναμη. Θα δώσει τεράστια δύναμη για να μπορούν να πατάξουν τους πάντες και να αναλάβουν πλήρως την παγκόσμια κυριαρχία. Κοίτατε, το λέει και ο Πρωθυπουργός, ο Παπανδρέου. Θέλουμε, λέει, παγκόσμια κυβέρνηση. Το είπε και ο Πάπας προχθές. Τ' άκουσα στις ειδήσεις και μόνο που δεν υποθύμησα την καρέκλα που καθόμουν. Λέει, δεν σωζόμαστε από την οικονομική κρίση εάν δεν γίνει μία παγκόσμια κυβέρνηση. Και λέω, είμαστε καλά. Γιατί είναι προφητευμένο ότι ο Αντίχριστος θα έχει παγκόσμια κυβέρνηση και θα κυβερνήσει και θα είναι αυτός ο κυβερνήτης όταν αναλάβει. Και ρωτώ τώρα, αδέλφια μου, μετά από όλα όσα σας είπα, το κουστούμι που έραψα μήπως πέφτει καλά επάνω σε αυτή τη στιγμή? Θεωρείτε το θηρίον το αναβαίνον εκ της θαλάσσης, Λεβιάθαν γράφει το μασορητικό κείμενο. Δεν λέει θηρίον αναβαίνον, αυτό είναι στην ελληνική μεταφράζεται. Όπως το όνομα του Θεού στα εβραϊκά πως λέγεται? Γιαχβέ, Ιαχωβάς. Στα ελληνικά, Κύριος ο Θεός.
Κύριος ο Θεός είναι η μετάφραση του Γιαχβέ. Στα εβραϊκά Γιαχβέ. Και γι' αυτό λέμε στους Ιεχωβάδες, τι σχέση έχετε με το εβραϊκό λόμπι? Είναι παραφιάδα τους. Γιατί δεν μιλάτε ελληνικά? Γιατί λέτε το Θεό με το εβραϊκό στα εβραϊκά, αφού είμαστε Έλληνες? Γιατί δεν το λέτε ελληνικά? Όπως οι Εβραίοι πολύ σωστά το ονομάσανε την επιχείρηση αυτή και το κοίτασμα Λεβιάθαν. Και το ονομάσαν Λεβιάθαν γιατί είναι Εβραίοι. Λεβιάθαν γιατί είναι Εβραίοι. Δώσαν ένα εβραϊκό όνομα. Θηρίο με δύναμη που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Αυτό το θηρίο βλέπει. Και πού κάθισε ο Ιωάννης? Τον έβαλε, λέει, ο Κύριος και κάθισε στην ακρογιαλιά, στην άμμο. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Και πράγματι ο Ιωάννης όταν έβλεπε αυτές 7 πλατφόρμες να βγαίνουν μέσα από τα νερά, τι θα έλεγε ότι ήτανε? Ξαφνικά από μακριά βλέπει 7 κεφάλια να βγαίνουν μέσα από τα νερά. Όπως όταν έβλεπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τα αεροπλάνα πριν 200 χρόνια, βλέπει σιδερένια πουλιά. Δεν ήξερε πώς να τα πει. Βλέπω, λέει, σιδερένια πουλιά να πετάνε. Δεν μπορούσε να πει ότι βλέπω αεροπλάνο, δεν υπήρχε η λέξη τότε. Και ο Ιωάννης λέει, βλέπω ένα θηρίο, λέει, να βγαίνει επάνω και να δίνει δύναμη, λέει, στα 10 κέρατα. Στους 10 βασιλείς. Άρα λοιπόν, το πρώτο θηρίο, εάν ταιριάζει το κουστούμι, είναι το κοίτασμα το οποίο θα δώσει οικονομική δύναμη στα 10 κέρατα, στους 10 τραπεζίτες της πόλης βασιλείας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κυβερνάνε. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή κυβερνάνε. Και καθορίζουν και τις τύχες της Ελλάδος, αλλά και τις τύχες όλων των κρατών. Και αυτή, λέει, μετά παρακάτω, το θηρίο, λέει, θα δώσει, όχι το ίδιο, δώσουσιν, οι τράπεζες θα δώσουν το χάραγμα σε μικρούς και μεγάλους, ώστε να αλλάξει το οικονομικό σύστημα, να αλλάξουν οι οικονομικές συναλλαγές. Να λοιπόν, τι είναι, αδέλφια μου, αυτό το οποίο και πού θα χρησιμεύσει, αυτό το οποίο θα προχωρήσουν να μας δώσουν στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Πριν 28 χρόνια, όπως είπα, είχα γράψει το βιβλίο εκείνο. Σήμερα έχουμε μία νέα είδηση, θα λέγαμε. Την είδηση του Λεβιάθαν, του θηρίου, του αναβαίνοντος εκ της θαλάσσης. Άρα τα γεγονότα τρέχουν. Τι απομένει? Απομένει σε λίγο η εμφάνιση του δευτέρου θηρίου. Το δεύτερο θηρίο είναι εκείνο το οποίο έχει μορφή προβάτου. Γιατί έχει μορφή προβάτου και δύο κέρατα εκείνο? Γιατί δύο κέρατα? Λένε οι Άγιοι, θα αποκτήσει πολιτική εξουσία, παγκόσμιος ηγέτης, και μετά τι θα κάνει? Θα ανακηρυχτεί ο ίδιος Θεός, μέσα που θα χτίσει το ναό του Σολομώντα, και θα αποκτήσει και θρησκευτική δύναμη και θρησκευτικός ηγέτης. Τα δύο κέρατα. Και τότε θα πετάξει τη μάσκα και αντί για αρνείο θα δούμε ότι είναι λύκος. Πόσα χρόνια, λέει, θα κυβερνήσει? 3,5. 3,5 ήρεμα και καλά. Και 3,5 θα πετάξει την μάσκα. Το σκεφτήκατε γιατί 3,5 χρόνια? Αφού θα είναι πολιτικό το πρόσωπο, γιατί όπως βλέπετε οι εξελίξεις, αυτά που βλέπει ο Ιωάννης τελικά, βλέπει στην ιστορία γεγονότα ιστορικά, πολιτικά, εθνικά που εξελίσσονται. Και πώς διαδραματίζονται.
και βλέπει ακριβώς ότι θα οδηγηθούμε όχι μόνο σε αλλαγή οικονομικού συστήματος, αλλά βλέπει ότι θα γίνει μια παγκόσμια κυβέρνηση με έναν που θα κυβερνάει σε όλη τη γη. Και ερχόμαστε εμείς 2.000 χρόνια μετά, ενώ πριν 20 χρόνια, 30, 50 χρόνια, ποιος μίλαγε για παγκόσμια κυβέρνηση? Δεν υπήρχε καν αυτή η λέξη. Δεν υπήρχε στο μυαλό κανένας για παγκόσμια κυβέρνηση και παγκόσμια οικονομική διαχείριση του χρήματος. Σήμερα μιλάνε όλοι όμως. Πρωθυπουργοί, πρόεδροι. Οι αγορές που κατευθύνουν και έχουν τη δύναμη, κατευθύνουν τα πράγματα προς τα εκεί. Γι' αυτό σας είχα πει από την αρχή ότι η κρίση αυτή η οικονομική είναι ψεύτικη, είναι τεχνητή. Την έχουν δημιουργήσει για να μας δημιουργήσουν εκεί, να μας οδηγήσουν εκεί που θέλουν εκείνοι. Και όλες αυτές οι καθυστερήσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός, τα έχει κάνει γιατί? Για να μας οδηγήσουν εκεί που εκείνοι θέλουν. Είναι καλή ώρα, όπως έγινε με τους μουσουλμάνους. Αφήσανε, μπήκανε μέσα οι μουσουλμάνοι και λένε οι Ευρωπαίοι, έτσι όπως τα κάνατε και τους αφήσατε μέσα, τώρα βεβαίως πρέπει να μην τους πιέζετε θρησκευτικά. Πρέπει να υπάρχει θρησκευτική ελευθερία. Χτίστε τους τη ζαμιά. Πρώτα τα φτιάχνουν, τα κάνουν, τα επιτρέπουν να γίνονται εσκεμμένα για να σου φέρουν μετά το τζαμί. Σου κάνουν όλα αυτά για να σε οδηγήσουν στην παγκόσμια κυβέρνηση, στην παγκόσμια οικονομική διαχείριση. Να πάνε έτσι ώστε να γίνει μια οικονομική κρίση διεθνής, και ανέφερα και το στρατόπο να κατέβεται. Για σκεφτείτε να χτυπήσουν όλοι αυτοί η Τουρκία, η Συρία, που είναι το πιο πιθανό εκεί που συγκεντρώνονται, γιατί τελειώσαν τώρα με τη Λιβύη, πάει. Τέλος. Πάμε στο επόμενο κράτος τώρα. Ένα-ένα τα είχαν πιάσει. Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ, Αίγυπτος, Λιβύη. Ένα-ένα τα κράτη τα πάνε. Τα μουσουλμανικά, ποια κράτη πάνε? Αυτά που είναι γύρω-γύρω από το Ισραήλ. Προστατεύουνε το Ισραήλ. Οδηγούν τους πάντες σε μία προστασία του Ισραήλ. Να είναι προστατευμένο. Γιατί από πίσω τις εντολές τις δίνουν οι 10 βασιλείς. Θα κάνετε αυτό για να πάρετε τα κράτη σας να μην αβαγίσουν, να σας δώσω δάνεια. Ιδάλλως δεν σας δίνω δάνεια. Γι' αυτό λέει η Μέρκελ, δεν ασκούμε εμείς πια πολιτική. Δεν μπορούμε να κάνουμε την πολιτική μας που θέλουμε στα έθνη μας. Αν λοιπόν γίνει και κάτι τέτοιο και ξεσπάσει ένας μικρός έστω πυρηνικός πόλεμος και έχουν αβαγίσει τα πάντα και η οικονομία και δεν έχουμε να φάμε, είμαστε σαν την κατοχή, όχι μόνο εμείς και η ανθρωπότητα ταυτόχρονα, και εκείνη τη στιγμή οι 10 βασιλείς, γιατί λέει μέσα από τα 10 κέρατα βγαίνει ένα μικρό, λέει, που καταλαμβάνει την εξουσία, ο Αντίχριστος. Άρα μέσα από τους 10, αυτοί οι 10 κάποιον θα προτείνουν για κυβερνήτη. Αυτοί οι 10, οι αγορές, κάποιον θα επιβάλλουν. Γιατί τον επιβάλλουν. Είδατε τον Ομπάμα. Ποιος τον ήξερε τον Ομπάμα? Τον ήξερε κανείς? Κανείς τον ήξερε. Και ξαφνικά τον επιβάλλανε και σε μια χώρα ρατσιστική, όπως είναι η Αμερική, ξαφνικά κυβέρνησε μαύρος. Ένας άγνωστος άνθρωπος, βάλανε όλα τα ΜΜΕ και τον κάναν γνωστό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αδέρφια μου, πώς οδηγούν την κατάσταση. Το ίδιο θα προβάλλουν. Και όταν εμφανιστεί αυτό το αρνείο, θα πούνε αυτόν ψηφίστε. Αυτόν ψηφίστε. Όταν εμφανιστεί αυτός και σας πει ότι θα του πούνε οι αγορές, για να λύσεις το πρόβλημα το οικονομικό, κάνε 1, 2, 3, 4, και οι αγορές θα ξανανοίξουν τις τράπεζες και θα ξανατρέξει χρήμα, και εκεί που πίναγες ξαφνικά θα παίρνεις ξανά μισθό 2.000. Εκεί που πίναγες και δεν είχες ένα κομμάτι ψωμί, πες μου εάν θα τον φωνάξεις αυτόν που θα σου προτείνουν οι αγορές
για να κυβερνήσει, εάν θα τον ψηφίσεις και με τα δυο σου χέρια. Και με τα δυο θα τρέξει ο λαός. Όταν πεθαίνουν και του πήκε η τράπεζα, ναι μεν, αλλά το χέρι. Το χέρι. Δεν γίνεται, γιατί θα ξαναφτάσουμε στα ίδια. Δεν πρέπει να φοροδιαφεύγει πλέον κανείς. Ξεκινάμε μια νέα όντως εποχή. Και τότε θα βγει παμψηφί. Πόσα χρόνια θα κυβερνήσει? 3,5. Δεν κάθονται πιο πάνω. Στα 3,5 υπολογίζουν και ξανακάνουν εκλογές. Θα δίνει τα πάντα. Και γι' αυτό λέει η Γραφή, στα πρώτα 3,5 χρόνια, λένε οι πατέρες, θα φάει ο κόσμος με χρυσά κουτάλια. Αυτοί που θα τον ψηφίσουν και θα πάρουν το χάραμα. Οι άλλοι, λέει, θα στερούνται, θα συνεχίσουν την στέρηση. Θα συνεχίσουν τη στέρηση οι άλλοι. Αυτοί όμως θα ζήσουν για 3,5 χρόνια και στα 3,5 χρόνια πάλι, σου λέει, κάτσε, πάλι εκλογές. Για να πάρει άλλη μία τετραετία. Αλλά μόλις πάρει τη δεύτερη τετραετία, θα τα κάνει σαν το Σιμίτη. Τι έκανε ο Σιμίτης, θυμόσαστε? Είχε πει στο μακαριστό Χριστόδουλο στην πρώτη τετραετία: δεν θα βγάλω ταυτότητες, δεν θα αλλάξω τίποτα από τις ταυτότητες, εάν δεν συνεννοηθώ με την Ιερά Σύνοδο. Του είπε: μακαριότατε και μαζί σας. Και έμεινε ήσυχη η Ιερά Σύνοδος. Και μόλις πήρε τις εκλογές, το πρώτο νομοσχέδιο που πέρασε ο Σιμίτης στη δεύτερη τετραετία του, πέταξε τη μάσκα και ήτανε οι ταυτότητες αυτές που έβγαλε. Και θυμόσαστε τότε, και ο Χριστόδουλος εκνευρίστηκε, γιατί θεώρησε ότι εξαπατήθηκε η Εκκλησία και η Ιερά Σύνοδο, και έκανε τα μεγάλα συλλαλητήρια. Τα μεγάλα συλλαλητήρια ήταν σαν αντίδραση αυτού του πραγμάτου. Όπως και τώρα η αντίδραση του κόσμου που αντιδρά έρχεται εξαιτίας του ότι ο άνθρωπος χάνει τους μισθούς του. Γι' αυτό αντιδρά. Γιατί δεν αντιδρούσε και πρόπερση? Πιέζεται και αντιδρά. Άμα σου ρίξω μπουνιά, μία, δύο, θα σηκώσει και στο χέρι σου και θα την ξαναρίξει. Θα την ξαναρίξει κι εσύ. Αυτή είναι η αντίδραση του κόσμου. Έτσι αντέδρασε και ο Χριστόδουλος τότε. Το ίδιο αντέδρασε ο μακαριστός Χριστόδουλος. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, στην πρώτη θα περάσω καλά. Στη δεύτερη, ουέ και αλίμονο σε εκείνους που πήρανε. Θα ξεσπάσει το μίσος του, λέει, γιατί θα βγάλει τη μάσκα και θα δείξει ότι είναι ο αιώς φόρος. Ότι τελικά είναι ένας άνθρωπος που μέσα του έχει τον αιώς φόρο. Είναι ο ίδιος ο διάβολος. Και ο διάβολος ανθρωποκτόνος είναι, απαρχής. Και θα τους διανύσει. Το τι θα υποφέρουν, λέει, οι Άγιοι Πατέρες, αυτοί που θα λάβουν, αυτοί που δεν το πήρανε, τουλάχιστον θα έχουν μόνο την πείνα, το οποίο θα την περνάνε. Και τι θα τους σκεπάζει, λέει, η χάρη του Θεού. Θα τους σκεπάζει η χάρη του Θεού. Και λένε οι Άγιοι, μην είστε μόνοι σας, να είστε 15-15 άτομα, να μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Λοιπόν, αλλά θα επιβιώσουν, λέει. Και όσοι αξιωθούν, γιατί για να μαρτυρήσεις πρέπει να επιλεχθείς από τον ουρανό. Για το μαρτύριο είναι μεγάλο πράγμα. Είναι τιμή για έναν άνθρωπο να μαρτυρήσει. Ο Θεός θα επιλέξει εκείνους οι οποίοι και θα μαρτυρήσουν, και θα είναι φρικτά τα μαρτύρια. Αλλά αλίμονος εκείνους που το πήραν. Τα υπόλοιπα 3,5 χρόνια δεν θα μπορέσουν να σταθούν σε χλωρό κλαδί. Αυτοί που δέχτηκαν και πήραν το χάραγμα. Αδέλφια μου, κλείνοντας, ξαναρωτάω, το κουστούνι που έραψα βλέποντας τα σύγχρονα γεγονότα, σας ερωτώ, είναι καλό επάνω, ταιριάζει επάνω σε αυτά που βλέπει ο Ιωάννης ή όχι? Ταιριάζει απόλυτα, λέτε. Ταιριάζει απόλυτα, λέτε. Άρα το πρώτο θηρίο
σύμφωνα αφού ταιριάζει, έκανε ήδη την εμφάνισή του. Σε λίγο καιρό να είστε έτοιμοι γιατί θα κάνει και το δεύτερο. Σε λίγο καιρό. Ο χρόνος είναι πολύ κοντά. Να ετοιμάζεστε με προσευχή, με νηστεία, να μάθετε από τώρα να τρώτε λίγο. Δεν χρειάζονται ιδεωτολόγοι. Θα μάθουμε από για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ξεχάστε τις ανέσεις, ξεχάστε την επαναφορά. Γιατί μετά από λίγο καιρό θα δούμε να χτίζεται και ο ναός του Σολομώντα, που σημαίνει το τέλος πλέον. Γίνεται η Δευτέρα παρουσία. Το πρώτο θηρίο, εάν το κουστούμι κάθισε καλά, είναι εδώ. Το δεύτερο θηρίο εμφανίζεται εντός ολίγου. Δεν το είδε μετά από πολύ καιρό, λέει, και μετά από λίγο το είδε. Άρα το δεύτερο θηρίο έρχεται και εκείνο. Ναός του Σολομώντα και η ένδοξος του Κυρίου παρουσία. Με ρώτησε το πρωί κάποιος, ένας νεαρός, μου λέει, τι μέλλον έχουμε? Λέω, το της Δευτέρας παρουσίας μέλλον. Αδέρφια μου, μείνετε κάτω από τη σκέπη του Θεού και φροντίστε να ζείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το επαναλαμβάνω και θα το λέω. Αυτές τις ημέρες, αυτά τα χρόνια, όσοι είναι κάτω από τη σκέπη του Θεού θα διαφυλαχθούν. Όσοι είναι κάτω από τις πτέρυγες του Χριστού και είναι αυτοί οι οποίοι τηρούν το θέλημα, αγωνίζονται να τηρούν το θέλημα του Θεού, όπως το είπαμε στην προηγούμενη ομιλία. Το θηρίο, το δεύτερο, δεν θα αργήσει να κάνει την εμφάνισή του. Να είμαστε έτοιμοι, με πίστη, κοντά στον Χριστό, κοντά στην Αγία Ορθοδοξία μας, με Θεία Κοινωνία, με εξομολόγηση συχνή, με δάκρυα, να μας δώσει τη δύναμη και το κουράγιο να τα αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα. Η γενιά μας θα τα δει. Όρθιοι παρακαλώ. Όλοι μαζί το διευχόν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ που ήρθατε. Μερικές ανακοινώσεις. Το μπλοκ που είναι. Κάτε πάρ' τον κόσμο έτσι πως είναι. Τον κόσμο πάρ'. Καθίστε παρακαλώ, μη φεύγετε. 2 λεπτά, μερικές ανακοινώσεις.